Στο άκουσμα ότι θα απολυθούν πέραν των 150 εργαζομένων, το προσωπικό των εταιριών επίγειας εξυπηρέτησης Swissport και LGS κατήλθε σε δύο ώρες στάση εργασίας στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Όπως υποστηρίζουν, δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα με την ένταξη της νέας εταιρείας στα αεροδρόμια, με αποτέλεσμα η υπομονή των εργαζομένων να αγγίζει κόκκινο. Η ενέργειά τους έρχεται αφού οι διαβεβαιώσεις που είχαν με το αρμόδιο Υπουργείο, όταν είχε αποφασιστεί ανοιχτή διαδικασία για ένταξη νέων εταιριών στον τομέα της επίγειας εξυπηρέτησης, δεν έγιναν πράξη. Επικαλούμενοι το σχετικό διάταγμα, οι υπάλληλοι τονίζουν ότι υπάρχει σαφής πρόνοια που υπαγορεύει ότι όταν μετακινείται όγκος εργασίας από μία εταιρεία σε άλλη, θα μετακινείται και προσωπικό. Πρόνοια η οποία, ως φαίνεται, έμεινε στα χαρτιά. Όταν ένας πάροχος χάντλερ σήμερα χάσει αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες θα μεταφερθούν σε κάποιον άλλον χάντλερ, τότε το προσωπικό που πλεονάζει θα πρέπει να εργοδοτηθεί από τον νέο χάντλερ. Πάντως, οι λίστες απολύσεων των δύο εταιριών ξεπερνούν τα 150 άτομα και στα δύο αεροδρόμια της χώρας. Με πλείστα από αυτά τα άτομα να είναι οικογενειάρχες. Κανείς δεν θα χάσει την εργασία του, διαμηνεί από την πλευρά του το Υπουργείο Μεταφορών, που ψάχνει ακόμη και την Ιστάτη να τηρηθούν τα διατάγματα με στόχο να μην διαταράσσεται η εργασιακή ειρήνη. Το Υπουργείο έχει εκδώσει και διάταγμα αλλά και κανονισμούς που διασφαλίζουν τη συνέχιση της εργοδότησης των εργοδοτουμένων, ουδείς να θυματοποιηθεί. Οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο Πάφου το μεσημέρι προχώρησαν σε συνέλευση ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα τους βήματα. Κατά την διάρκεια της αυθόρμητης τάσης υπήρχε ομάδα ασφαλείας για εξυπηρέτηση των έκτακτων περιστατικών. Αύριο στις 2:30 το μεσημέρι, οι εταιρείες μαζί με τις συντεχνίες θα έχουν σύσκεψη με τον Υπουργό Μεταφορών σε μια προσπάθεια να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα.